Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόθυμη ανταπόκρισή σας. Όπως θα καταλάβετε από αυτά που θα πούμε, σήμερα εγγενιάζουμε έτσι ένα σημαντικό γεγονός για την Πινακοθήκη. Γι' αυτό και σας καλέσαμε και θέλαμε να είστε όλοι παρόντες. Η Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείο Γεωργίου Κατσίγρα με τον κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των ξεναγήσεων που θα ξεκινήσουν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού της ρόλου και της διεύρυνσης του κοινού. Το ICOM έχει επικεντρώσει τους στόχους των μουσείων για το 2024 στην προσβασιμότητα για όλους και στον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Παρά το άνοιγμα των σύγχρονων μουσείων στην κοινωνία, εξακολουθούν κάποια να μην είναι ανοιχτά σε όλους. Μουσείο ανοιχτό στην κοινωνία είναι αυτό που προσφέρει σε όλους και όχι μόνο σε επίλεκτες κοινωνικές ομάδες, τη δυνατότητα να κοινωνούν τον πλούτο της τέχνης και του πολιτισμού. Ο κύριος ρόλος του Μουσείου μέχρι πρόσφατα ήταν να συλλέγει, να συντηρεί, να μελετά και να εκθέτει έργα τέχνης. Αυτός ο ρόλος οπωσδήποτε είναι σημαντικός, αλλά θα παρέμενε γράμμα νεκρό εάν δεν συμπληρωνόταν από τον εξίσου σημαντικό στόχο του Μουσείου, που είναι η εκπαίδευση του κοινού. Τα προηγούμενα χρόνια επικρατούσε μια ψυχρή εκθεσιακή λογική, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να συμμετέχει σε μια μονότονη και συχνά κατανόητη εμπειρία. Κυρίαρχη ήταν η ιδέα ότι τα αντικείμενα μιλούν από μόνα τους και κατά συνέπεια ο επισκέπτης θα μπορούσε να τα ερμηνεύσει απλά κοιτάζοντάς τα. Αρκετά μουσεία, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν εγκαταλείψει αυτή τη λογική. Τα περισσότερα όμως έχουν στραφεί προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού των μεθόδων τους με διάφορα μέσα, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες και ενήλικες, δημοσιεύσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα και άλλα. Όλα τα μουσεία της Ελλάδας έχουν αναπροσαρμόσει τους στόχους τους και έχουν υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό. Η Εθνική Πινακοθήκη, το Μόμους, το Μπενάκιο, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και άλλα έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον εκπαιδευτικό ρόλο. Η παραδοσιακή πρακτική των 2 ή 3 εκθέσεων το χρόνο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ένα σύγχρονο μουσείο πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα της συμμετοχής του κοινού σε μια ποικιλία πολιτιστικών και πνευματικών δράσεων.